Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, ως καλεσμένη της Ελένης Μενεγάκη, αποκάλυψε ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει. Γράφτηκαν, ακούστηκαν πολλά. Εγώ έτυχε και διάβασα και τον Νίκο Γεωργιάδη. Και ο Νίκος το έγραψε. Αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε το Σάββατο. Ο Νίκος. Ναι, που ανέφερε ότι επιστρέφει στον Αντένα. Mm-hmm. Έχεις κάνει και εσύ το ρεπορτάζ. Επιστρέφει στον Αντένα, θα είναι. Επιστρέφει ενώ στην τηλεόραση, ναι, και με εκπομπή στον Αντένα. Σπίτι, δηλαδή. Σε νέο τηλεοπτικό σπίτι στον Αντένα, κάνοντας αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει τώρα. Γιατί τόσα χρόνια. Πρωινό. Αν και έχει πει, κάνει διάφορα πράγματα. Πες αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει είναι ένα πρωινό. Τα καλημερούδια δηλαδή. Θα φάει τη ΦΕΗ. Ένα καλημερούδια δεν μπορούν να ξαναγίνουν γιατί ήταν σε άλλο κανάλι, αλλά ένα πρωινό. Ναι. Χωρίς πάνελ από ό,τι λέγεται. Παιδιά, συγγνώμη που με διορθώσατε. Τρόπο. Στον Αντένα πρώτο ξεκίνησε η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Τότε έκανα εγώ το FDs και ως συμμετέχουσα στο Dancing with the Stars. Έκανε. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε μπροστά, έτσι. Κέρδισε το παιχνίδι και ήταν η πρώτη φορά που έδειξε ότι μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω. Άρα επιστρέφει στον Αντένα. Backstage στην τηλεόραση. Θα φάει τη ΦΕΗ. Όχι, τη ΦΕΗ δεν θα τη φάει γιατί θα το κάνει Σαββατοκύριακο. Αμέσως μετά θα παίρνει σκυτάλι από τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Νίκο Ρουγκάκο. Αλλά δεν θα ξεκινήσει αρχές Δεκέμβρη, μάλλον με τη νέα χρονιά. Διάβασα σε αυτό που έγραφε ο Νίκος Γεωργιάδης ότι δεν θα είναι, λέει, το πρωινό το κλασικό όπως το γνωρίζουμε, αλλά θα μπαινοβγαίνουν δημοσιογράφοι που θα τη βοηθούν να πασάρει θέματα. Είναι σε φάση, θέματα. Το αυτό που ξέρω από, τη δική μου, από το δικό μου ρεπορτάζ, είναι σε φάση που αυτή τη στιγμή το στελεχών, αυτή τη στιγμή το κοιτάνε, έχουν δώσει τα χέρια, έχουν συμφωνήσει, αρχές Γενάρη έχουν καιρό ακόμα για να το σχεδιάσουν. Είναι λίγο φτωχό μόνο σου να βγεις ένα πλατό και να λες τα δικά σου. Όχι, καλέ, θα μπαινοβγαίνουν δημοσιογράφοι, ο καθένας με την ειδικότητα. Τι είναι, κέντρο διερχομένων. Γιατί, ο καθένας με την ειδικότητά του. Σημαίνει ότι νιώθει πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Δεν νομίζω, παιδιά, δεν νομίζω να είναι δική της επιλογή. Είναι ένα καινούργιο κόνσεπτ. Θέλει να διαφοροποιηθεί από αυτά που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Και δεν ξέρουμε κι αν ισχύει και 100%. Δηλαδή, αν είναι υποδιαμόρφωση το κόνσεπτ. Αλλά και εμείς το FDs, χωρίς να είναι δική μου επιλογή, τότε έτσι το κάναμε. Δηλαδή, ήμουν εγώ και μπαινοβγαίνανε τότε ο Νίκος Γεωργιάδης και η Χρύσλα Γεωργακοπούλου. Μπαινοβγαίνανε ή βγαίνανε. Αλλά δεν είχαμε λεφτά για ομάδα. Μην τα βγάζει όλα. Να σου πει, επειδή είναι στο ίδιο κανάλι, μην τα βγάζει όλα στον αέρα. Σκηνικό! Σκηνικό. Μας είχαν βγάλει σε ένα μαύρο σημείο. Καλά, στην αρχή σε ένα γκριν με δύο σκαμπό. Ήταν οι καλεσμένοι. Και άμα είχαν σγουρά μαλλιά. Είχατε και εγώ ως καλεσμένοι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και μετά, όταν μας πήγαν στο πλατό, που λέμε πάμε σε πλατό, μας πήγαν σε μία μαύρη γωνίτσα που είχε απομείνει από το πλατό του τότε Φερεντίνου, του πρωινού Φερεντίνου Χριστίδου. Και μπαινοβγαίναν και διάφορα. Κάνανε τη μόδα. Ω, δεν μπαινοβγαίνανε. Δεν νομίζω όμως. Παρ' όλα αυτά όμως, έσκυζε. Δεν είχε πρόβλημα. Λοιπόν, παρόλα αυτά θεωρώ ότι για να παίρνεις την Ντορέτα και για να φέρνεις και πριν τον Καμπουράκη, σκοπεύεις να επενδύσεις και μπράβο στην Αντένα που αποδεικνύει ότι και εν μέσω σεζόν έχει χρήμα να επενδύσει στο πρόγραμμά του. Μας αρέσει πάρα πολύ. Απλά να πούμε ότι από αυτά που συμβαίνουν στον Αντένα, αυτά είναι για σήμερα. Μπορεί αύριο να την αλλάξει πάλι. Μην δώσουν τη δικιά σου τη γωνία. Εκείνη τη μαύρη. Έχει μείνει ακόμα η γωνία σου στα μάτια. Δεν νομίζω. Δεν αποκλείεται, παιδιά, γιατί εκεί δεν μπαίνουν, βγαίνανε. Θα τη δώσουν μια που. Να σου πω, αν έχουν αφήσει εκείνη τη γωνία, καλό είναι γιατί θα έχει καλό φεγγουί. Θα πάρει τη γωνίτσα τη, παιδιά. Η ίδια βρήκε μια γωνίτσα, βρε παιδιά, όπω και να έχει. Έχει εκτόπισμα η Ντορέτα και σε γωνίτσα θα τα καταφέρει. Λοιπόν.